Σένα να προλάβεις ένα δεκάλεπτο γεμάτο. Γιατί έχεις πράγματα, ε? Αν έχω βεβαίως. Απλά είπαμε να ήμασταν ευγενικοί, να παραχωρούσαμε στο φιλοξενούμενο. Και εγώ, αλλά μόλις ανεβαίνει. Κατάλαβες. Μην χάσουμε τον χρόνο. Μάλιστα. Ωραία. Μην χάσουμε τον χρόνο. Ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι σίγουρα κάτι όχι απλά πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι, μπορεί να το πεις και μυθικό, να, αν καταφέρει να κερδίσει απόψε και να κάνει μείον 2 το μείον 12 μέσα σε ένα γύρο. Ναι. Θα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Θα είναι όμως και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει τα θέματα του. Ο Παθηναϊκός είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Μπορεί να μην είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι μια πραγματικά καλή ομάδα. Όπως τη βλέπουμε από τον περασμένο Φλεβάρι, δηλαδή εδώ και σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο, όχι μόνο σε αυτή τη σεζόν. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αν δεν μας ευνηδιάσει ο Μίτσελ, θα δούμε μια ενδεκάδα με τον Πασχαλάκη, τον Ροντινέη, τον Παπασταθόπουλο, τον Μπα, τον Ρέαμτσουκ, τον Εμβιλά, τον Χουάνκ, τον Χάμες, τον Κανός, τον Μπακαμπού και τον Μπιέλ. Με διάφορους παίχτες να διεκδικούν θέση, αν επαναλαμβάνω θελήσει να εκπλήξει, είτε πίσω με τον Ντόι και τον Γραμμόν, όταν λέω να εκπλήξει, εννοώ με βάση αυτά που έχει δοκιμάσει. Αυτό λέω. Η δοκιμή βασική είναι αυτή που είπα πριν. Από εκεί πέρα έχει δοκιμάσει και τον Ραμόν αριστερά και τον Ντόι στο κέντρο της άμυνας και τον Σαμασέκου στη μεσαία γραμμή και τον Φορτούνι πιο μπροστά και τον Μασούρα. Έχει κάνει διάφορες. Τον Ελαραμπή έχει κάνει διάφορες δοκιμές. Όλοι αυτοί οι παίκτες που λέμε θα είναι στην εικοσάδα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στη διάρκεια του παιχνιδιού είτε παραβάνω αν αλλάξει κάτι στο μυαλό του την τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν και αυτά, ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά με βάση τα δεδομένα είπαμε που έχουμε πάει κάπως έτσι το πράγμα. Θα έλεγα ότι το μοναδικό πράγμα που δεν μου άρεσε όλες αυτές τις μέρες είναι πολλές δηλώσεις. Δεν τις μπορώ εγώ τις πολλές δηλώσεις. Πολλά ναι, το έχεις ξαναπεί. Δεν. Πολλά θα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κερδίζεις, μπαίνεις, κερδίζεις άμα μπορείς ή αν είσαι τυχερός ή άμα όπως θες πες το και μετά λες ό,τι θέλεις. Μετά μίλα πέντε μέρες μετά. Τις δηλώσεις πριν το μάτσο ότι θα κάνω, θα ράνω, θα δείξω με τα social media και αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω, αλλά ίσως να είμαι και λίγο πιο άλλα μυαλά εγώ, οκ. Okay. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει συμπαράσταση από θερμή από 32.000 κόσμο. Ετοιμάζεται και να έχει ήδη γίνει ένα φανταστικό κορεό από ό,τι ακούμε. Το μάτς είναι 8.30. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα ξεκινήσει. Τα ντέρμπι στην Ελλάδα δεν ξεκινάνε στην ώρα τους με το... Αυτό δεν είναι κακό, δεν επηρεάζεται κανείς πάντως. Πριν. Το θέμα είναι στη διάρκεια μόνο, ρε παιδί μου. Ναι, σωστά. Εμείς βάλαμε και ανεμιστήρες, ξέχασα να το πω αυτό. Τι ανεμιστήρες? Τεράστιους ανεμιστήρες, κάνουμε ήδη τεστ. Για να φεύγει για ο καπνός. Για να φεύγει προς τα πάνω καπνός. Να βοηθάμε. Δεν γινόταν αλλιώς. Αυτό δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Το έχουν δει και τα κάνουν και στη Γερμανία και σε αυτά και σου λέει... Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Είναι μια λύση τέλος πάντων. Τι να κάνεις. Για τον καύσωνα θα είναι έτοιμο και για τον καύσωνα. Πρέπει να βρεις κάτι. Ναι, είναι μια λύση. Στο αγωνιστικό κομμάτι για να επανέλθουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάποιες αδυναμίες που τις ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να τις αντιληφθείς. Δεν ξεκινάει καλά τα παιχνίδια. Για την ακρίβεια τα ξεκινάει άσχημα. Ενώ συνήθως τα τελειώνει και άσχημα τα παιχνίδια. Επανειλημμένος ατυχώς για την ομάδα φέτος στο 90 λεπτό ή μετά από το 90 λεπτό έχει χάσει πάρα πολλούς βαθμούς, μεταξύ των οποίων και στη Λεωφόρο βεβαίως, όπου τώρα χωρίς εκείνο το πέναλτι θα ήταν 2 βαθμούς η διαφορά, οπότε ήταν μια ανάσα οι 2 αιώνιοι. Δεν είναι καλός στις στημένες φάσεις, ειδικά στα ντέρμπι δε, που είναι και πιο καλή όπως και να το κάνουμε οι αντίπαλοι, είναι κακός, όχι απλά δεν είναι καλός στις στημένες φάσεις.
Οπότε αυτά θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να καλύψει αυτές τις αδυναμίες του Ολυμπιακός, αν θέλει να κερδίσει έναν αντίπαλο που στα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή πέρσι, πήγε στο Καραϊσκάκι και έφερε 0-0 και κέρδισε 2-1. Άρα έρχεται, θα έρθει απόψε, να το πω έτσι, με έναν αέρα, σε συνδυασμό βεβαίως ότι είναι μπροστά στη βαθμολογία και έχει συμπληρώσει 5 παιχνίδια χωρίς να χάσει μέσα έξω τον Ολυμπιακό, που δεν είναι εύκολο εδώ και πολλά χρόνια αυτό, δεν ήταν εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως εγώ το βλέπω το παιχνίδι, αν απομονώσουμε τα ντέρμπι που έχουν γίνει στο Καραϊσκάκι το καινούριο, βλέπουμε κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται, ότι αν ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός, το έκανε 10 φορές, τα αποτελέσματα είναι 9 νίκες, μια ισοπαλία, ισοπαλία του Παναθηναϊκού με πέναλτι στο 90, που τότε δεν υπήρχε VAR, δεν ήταν λεπτομέρεια αυτή, αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα. 9 νίκες, μια ισοπαλία όταν προηγείται ο Ολυμπιακός. Όταν προηγείται όμως ο Παναθηναϊκός, εκεί έχουμε θρίλερ, πραγματικά. Δηλαδή τα ντέρμπι είναι αλλιώτικα. Εκεί έχει 3 νίκες ο Ολυμπιακός, 3 νίκες και ο Παναθηναϊκός και 4 ισοπαλίες. Είναι πλήρης ισορροπία. Σε 10 μάτς, Σε 10 μάτς. Ναι, γιατί 2 έχουν λήξει ισόπαλα. Είναι, ναι, 20, ναι, έχεις δίκιο. Είναι 22, τα 2 είναι ισόπαλα. Στα 10 που έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός είναι 9 νίκες, μια ισοπαλία στο 90. Στα 10 που έχει προηγηθεί ο Παναθηναϊκός είναι 3 νίκες του Παναθηναϊκού, 3 νίκες του Ολυμπιακού, 4 ισοπαλίες. Δεν πάει, ας πούμε, πιο ισορροπία, δεν γίνεται, να το πούμε έτσι. Είναι ένα, να το πούμε, περίεργο. Θέλει και νίκη σε ντέρμπι ο Ολυμπιακός τώρα, έτσι δεν είναι. Θέλει και νίκη σε ντέρμπι, έχει μια πίεση γιατί φέτος δεν έχει κερδίσει, τουλάχιστον ΑΕΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό εννοώ, ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Αν να ήταν μόνο μέσα στο Καραϊσκάκι, ειδικά είναι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει ντέρμπι στο Καραϊσκάκι από την ΑΕΚ. Ακριβώς ένα χρόνο δηλαδή. Ακριβώς ένα χρόνο, Φεβρουάριος πέρυσι, με το γκολ του Εμβιλά στα τελευταία λεπτά, που μάλιστα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η νίκη, ναι, ναι, με την ΑΕΚ το 1-0. Είναι κάπως, πραγματικά κάπως, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ότι ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι με κόσμο, να έχει κόσμο το γήπεδο, ναι, από τον Νοέμβριο του 2016. Είναι σχεδόν 7 χρόνια, 6,5 χρόνια είναι σχεδόν, ναι, γιατί κάτι που υπήρχε, ο Ολυμπιακός κέρδιζε συνέχεια στην πανδημία, που τα μάτς ήταν και κλεισμένο το θυρών, δεν είχε κόσμο. Δύο μάτς που έπαιξαν δύο ομάδες, ήταν τιμωρημένος Ολυμπιακός με μία νίκη, μία ισοπαλία, ενώ τα περσινά παιχνίδια που είχε κόσμο δεν τα κέρδισε. Και κάπως έτσι έχουμε πάει σε αυτό το περίεργο, ας πούμε, στατιστικό κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Βέβαια σήμερα πιστεύω πραγματικά η εξέδρα, θα έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό τέτοια εξέδρα από τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάτι στραβώνει είναι το θέμα, πώς θα βοηθηθεί η ομάδα. Όταν αν πάει καλά, σίγουρα είναι διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει έναν τρόπο, είναι η μοναδική ομάδα πραγματικά, μοναδική στην κυριολεξία ομάδα, και ο ΠΑΟΚ φέρνει καλά αποτελέσματα, αλλά με άλλο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει έναν ίδιο τρόπο με τον οποίο στο Καραϊσκάκι στέκεται, συνήθως καλά, ενίοτε και πολύ καλά, μπαίνει πολύ καλά στα παιχνίδια. Μέσα στο Καραϊσκάκι μπαίνει πολύ καλά στο παιχνίδι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει προηγηθεί από τα 20 παιχνίδια στα 10. Και τις περισσότερες φορές έχει προηγηθεί από το ημίχρονο, το 10λεπτό, το 20λεπτό, το 4. Έχει ο Παναθηναϊκός έναν τρόπο, είναι η ψυχολογία αυτή. Πάντως πραγματικά μπαίνει στο Καραϊσκάκι όπως δεν μπαίνει καμία άλλη ομάδα και καταφέρνει και προηγείται. Αν όταν έχει μπει αυτές τις ελάχιστες φορές, γιατί
δυστυχώς για τον Ολυμπιακό είναι ελάχιστες. Που έχει μπει ο Ολυμπιακός καλά αυτό στο παιχνίδι, τότε έχει κάνει και σκορ. Όχι απλά έχει κερδίσει.